Οξύνεται η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων του PKK. Μετά το νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών της Άγκυρας, οι Κούρδοι απάντησαν με ενέδρα σε αστυνομικό λεωφορείο που κινείται στα σύνορα Αρμενίας-Ιράν στην ανατολική επαρχία Ιγκντήρ. Από τη βομβιστική επίθεση 14 Τούρκοι αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν. Νωρίτερα, περισσότερα από 50 μαχητικά έπληξαν 20 στόχους του PKK. Σύμφωνα με την Άγκυρα, δεκάδες είναι οι νεκροί Κούρδοι μαχητές. Δρυμία ήταν η επίθεση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σημείωσε ότι από την ημέρα που κλιμακώθηκε η κρίση τον Ιούλιο έχουν σκοτωθεί 100 Τούρκοι. Δεν σκοπεύουμε να αφήσουμε το μέλλον της χώρας στους τρομοκράτες, στα μέλη μιας οργάνωσης που απαρτίζεται από προδότες και τους συνεργάτες του, τόνισε ο Ερντογάν. Ο νέος κύκλος βίας ναρκοθετεί την εκεχηρία που συνήφθη μεταξύ Τουρκίας και ΠΚΚ το 2012, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε προεκλογικό πυρετό εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που έχουν οριστεί για την 1η Νοεμβρίου.